Τα νέα. Θα πληρώνουμε φόρο στους Δήμου. Μεταφέρονται πόλει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, η μεταφορά του έμφυα από το δημόσιο στους ΟΤΑ σε εξέλιξη ασχήση προσωμείωση και με άλλου φόρου. Στόχος οικονομική αυτοτέλεια και ανάληψη ευθυνών από του Δημάρχου. Συνταξιούχοι αναδρομικά έως 13.000 ευρώ. Τι προβλέπει το νέο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασία μα το εξηγούσε χθε εδώ ο αρμόδιο υπουργό ο κ. Χατζηδάκη. Και η βαριά κληρονομιά τη μίδιας πόλεμο ευθυνών, ιστορίε τρέλα και μία συγγνώμη. Στην καθημερινή, επί μισών αιώνα, ψάχνουν τον αρμόδιο για το κλάδεμα, τι προέβλεπε το διάταγμα του 1967, χωρί ρεύμα 4.000 νοικοκυριά. Ταμιακέ σε απευθεία σύνδεση με την εφορία, εγκατάσταση 600.000 ταμιακών μηχανών, απευθεία συνδεδεμένε με την ΑΔΕ. Από το Ταμείο Ανάκαμψη προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι αυτό το πράγμα. Εδώ οι μαύρε τρύπε του μηχανογραφικού για το, ε, ε, τα νέα δεδομένα για τι πανελλαδικέ εξετάσει για του υποψηφίου. Ε, ε, νέα δεδομένα προκαλεί εφαρμογή των αλλαγών στο σύστημα εισαγωγή. Και ειδικότερα η θεσμοθέτηση ελάχιστη βάση εισαγωγή. Η ευμένα των συνταχτών έγραψε τι ευθύνε του στο χιόνι. Κυ... Κυ... Ο Μισωτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία άδειασε το γαλάζιο μηχανισμό και μοίρασε καθεφτάκια στου συσταγενεί. 5% εκτός στο λογαριασμό Δημήνου τη ΔΕΗ για τι ατελείωτε ώρε στο σκοτάδι και την παγωνιά. Μιχάλης Χρυσοχοίδη, ο τιμητή των υπευθύνων για το μάτι, αξιοποιεί του επιτελεί και το σχέδιο που εφαρμόστηκε στο μάτι. Στον ελεύθερο τύπο, επιστροφέ φόρου έω και 1930 ευρώ για ένα εκατομμύριο εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα και ιδιοκτήτε ακινήτων λόγω τη πανδημία. Κυριάκο, δικαιολογημένη η οργή για τι διακοπέ ρεύματο. Διαχωρισμό αρμοδιοτήτων στον κρατικό μηχανισμό. Προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο με το τσεσμέ και αύξηση εισαγωγών και διασωληνώσεων. Αγωνία για την Αδική. Συναγερμό για Ιωάννη, Νακάλυμνο και Θάσο. Ποια είναι η διαφορά του τσεσμέ από το Ρουτσρέι ότι το Τσεσμέ ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Ναι. Στι ένοπλε δυνάμει τη Τουρκία. Mm -hmm. Ενώ το όρο του όχι. Γι αυτό και η, είναι ερευνητικό. Η... Yeah. ναι, ακριβώ. Και γι' αυτό και η πρόκληση τη Τουρκία με το Τσεσμέ είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με το όρο του mm -hmm. Πάμε. Στη Δημοκρατία, μόνο 227 κλίνε μεθ COVID στην Αττική. Το μεγάλο παραμύθι τη κυβέρνηση, ακόμα ένα για τον κορονοϊό. Η θέση με τις οι φανφάρες για τις 1200 μεθ και οι αρχημείες για να μπερδέψουν τον κόσμο. Πόντιος Πιλάτος, ο Μητσοτάκης δείχνει τις ευθύνες αλλού και μοιράζει υποσχέσεις. Λένε και πάλι ψέματα, χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Στην Αυγή, δεν ξέρω αν εδώ έχουμε και αλλαγή της, της ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί βλέπω... Ο Μητσοτάκη σκηνοθετεί τη συγκάλυψη. Ναι. Βαρύ κατηγορό του Τσίπρα στη διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία με θέμα ηθοποιή στον καιρό τη COVID-19 και του MeToo ήταν βέβαια το θέμα ε, τη εκδήλωση. Yeah. Την ηθική και πολιτική ευθύνη τη ο... όποια συγκάλυψη ε, στην υπόθεση τη παρέτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ε, την έχει ο επιτελάρχη του επιτελικού κράτου. Η Μενδώνη δήλωσε ότι δεν τον ήξερε. Έχει ονοστιβάδε καταγγελίε για σεξουαλική κακοποίηση, βιασμού και παιδραστία στο χώρο του θεάματο. Σιωπή τώρα από τον Πρωθυπουργό, παρέμβαση εισαγγελέα μετά από 15 ημέρε. Αμετανόητο για την άθλια πολιτική την βορυχία, Χρυσοκοίδη για το μάτι, ο Τζανακόπουλο ο ορισμό τη πολιτική αλητία και Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία επιχείρηση εξόδου από το κάδρο τη ευθύνη για το φιάσκο του χιονιά. Πάμε στον ε, Σπάστη. Στο Με μία νόσου αντί για άνοιγμα νέων κλινών και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Φρακάρουν και πάλι τα νοσοκομεία τη Αττικής. Στην αιστεία πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και έχουμε το πλέον απαρχαιωμένο δίκτυο. Μητσοτάκι ώρα να, κλείνουμε, να κάνουμε επενδύσει για την υπογειοποίηση των καλωδίων. Ένα αέριο το 90% του δικτύου των 238.000 χιλιόμετρων διανομή του ηλεκτρικού, τριπλάσια τιμή από χώρε Βαλκανίων, Σκανδιναβία και Κεντρική Ευρώπη. Πάμε στην ε, Κότζα. Κανένα υπουργό δεν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, ξέσπασε οργή για την κοροϊδία και την ανικανότητα. Αντί για να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματο και νερού, οι αρμόδιοι ξεκατηνιάζονται δημόσια. Απίστευτο γραφειοκρατικό αλαλούμ με άδεια από το δασαρχείο, το, κλάδημα, το κλάδεμα δέντρων, λέει ο ΔΕΔΙΕ. Μάλιστα. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, τρίο με ανήλικα απαιτούσε σκηνοθέτης. ο σκηνοθέτη. Ο Βασίλη ξεγύμνωσε τον θεατράνθρωπο που βίαζε το άγουρο κορμί του. Όλα όσα συνέβαιναν στο σπίτι του κτίνου τη τέχνη με μαθήτριέ του. Ο Πιπίλα καταθέτει στον Ισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο για τα σημεία και τέρατα στα καμαρίνια. Και Fast and στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Και χειροπέδε στο ράπερ Ματ Κλειπ, τρελή καταδίωξη στου δρόμου τη Αθήνα. Πάμε στην Star Press. Εδώ είμαστε. Ο Άγιο Εφρέμ έσωσε τον αδελφό τη Μπάστα θαύμα στο αστυπείο τη ε, Βούλας. Βούλα. Πιθανότητα θεραπεία μικρότερη του 1% έδιναν οι γιατροί τη μονάδα συντατική θεραπεία στον ασθενή που είχε πέσει σε κόμμα. Στον εισαγγελέα ο Μπιμπίλα, όλα όσα ξέρει θα πρέπει να αποκαλύψει ο γνωστό ηθοποιό. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, η Δημοσιονομική Ανάσα και το 2022, προ παράταση λόγω των συνεπειών τη πανδημία, οι χαλαροί στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα και το, τα σενάρια για το νέο επίδομα ανεργίας. Παιδιά, αναλυτικά σε λίγο με το διοικητή του ΑΕΔ αυτό. Το Υπουργείο Εργασία αλλάζει όλο τον ε, μηχανισμό. Όλο τον μηχανισμό. Ο τύπο Θεσσαλονίκη, πακέτο ανάσα 19,8 εκατομμυρίων στα κτέλ, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μέτρο κρατική στήριξη. Τραγικέ καθυστερήσει καταγγέλνουν εκπρόσωποι των κτέλ Θεσσαλονίκη. Και φουντώνει ο κορονοϊό στα λίμματα τη πόλη.